Πίνω καφεδάκι και θα σου πρότεινα να φτιάξει και εσύ ένα, γιατί σήμερα θα δούμε μαζί ένα εργαλείο που πραγματικά θεωρώ ελβετικό σου γεια. Α, κάτι άλλο. Σε αυτό το review που θα δούμε σήμερα, πήρα την απόφαση να το δοκιμάσω εγώ με τα δικά μου τα standards και δεν το πήγα σε κάποιον μάστορα να το δει. Οπότε, νομίζω ότι θα το δούμε μαζί να τρώει πολύ ξύλο, αλλά Παιδιά, αυτό που κερδίζεις στο τέλος είναι κάποιες καινοτομίε και κάποια μαγικά που νομίζω ότι θα αφήσουν πολλούς από εμάς με το στόμα ανοιχτό και σοβαρό λόγο. Είμαι ο Παναγιώτης, είσαι το Unpack και έλα γιατί σου έχω πολλά. Έλα, ακολούθα. Καλώς σας καλώ ήρθατε. Άλλο ένα επαγγελματικό εργαλείο το έχετε καταλάβει από την Κιγιάν και έχουμε στα χέρια μα και συγκεκριμένα αυτό εδώ το μικρό κουκλάκι που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ένα παλμικό κατσαβίδι μπαταρία και το μοντέλο του είναι, αν θυμάμαι καλά, το ID18 BLA. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα βίντεο και τις δοκιμασίες που πέρασε, αλλά και τις καινοτομίες που κουβαλάει, θέλω να υπενθυμίσω πολύ γρήγορα μερικά πολύ σημαντικά πράγματα που αναλύσαμε στα προηγούμενα βίντεό μας και θα σας έχω ετοιμάσει και μια ξεχωριστή playlist για τα Kiyang, όπου εκεί θα μπορέσετε να λύσετε όλες τις απορίες και τις ενστάσεις σας. Πάμε λοιπόν γιατί επανάληψη μη τυρπάσεις μαθήσεως που λέγανε και οι αρχαίοι μόνο προγόνοι. Ή μάλλον ε, ας το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό, να το κάνουμε με ερωτήσεις ε, που μου βγαίνουν αυτή τη στιγμή. Ε, χώρα προέλευση Παναγιώτη, Κορέα. Νότια Κορέα, ασφαλώς. Ε, ναι, αλλά ρε Παναγιώτη, εγώ δεν την ξέρω αυτή η μάρκα την Κιγιάνκ. Είναι καινούρια μάρκα. Λοιπόν, κατηγορηματικά όχι. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης από το 1977, σωστά άκουσες, 1977 και μάλιστα ξέρω πως με αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή κάποιοι θα με βρίσετε, αλλά η Κιγιάνγκ τροφοδοτεί με μοτέρ, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και πολλά άλλα πραγματάκια, πολλά από τα επώνυμα εργαλεία σας, όπως να πω μερικά, Μακίτα, Χιτάτσι, Μετάμπο, Βίρτ, και άλλα νομίζω. Άρα λέω εγώ τώρα, μήπως η αξιοπιστία και η δύναμη του επώνυμου σου εργαλείου, μήπως, να το ξαναπώ, μήπως να οφείλεται και λίγο στην Γιγιάνγκ. Όχι σε όλα, έτσι, να είμαι δίκαιος. Και ασφαλώς είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το λέω εγώ, αλλά το λέει η ίδια η εταιρεία, η Giyang, και ο εισαγωγέας της, εδώ στην Ελλάδα, η Μάγνεμ. Και να μην ξεχνάμε κάτι που πραγματικά οδηγεί τον ανταγωνισμό στα επαγγελματικά εργαλεία Κιγιάνγκ αυτής της σειράς, έχουμε μέσα σε όλες αυτές τις σειρές γρανάζια Τιτανίου που θα αντέξουν για μια ζωή σε σχέση με το Χάλιβα που έχουν σχεδόν όλα τα υπόλοιπα, να μην μιλήσω δε για επεξεργαστές και ειδικό σχεδιασμό ασφάλεια και καινοτομίες σχεδιασμένες ειδικά για το κάθε εργαλείο. Κάτσε ρε Παναγιώτη, γιατί να πάρω όμω κι Γιάνγκ, καλά μας θα λες, αλλά δεν την ξέρω τη μάρκα. Συμφωνώ άδερφε, συμφωνώ και είμαι μαζί σου, όπως δεν ήξερε την Kia, την Hyundai, την Xiaomi, τη Huawei ή ακόμη τη Makita, τη Milwaukee, εάν δεν βρίσκονταν δέκα που λέει ο λόγος τολμηρή, να την πιστέψουν την εταιρεία, την εκάστοτε εταιρεία, να την δοκιμάσουν και να αποδείξουν το αυτονόητο. Μέχρι να φτάσει η ιστορία και να την έχεις αυτή τη στιγμή στα χέρια σου για να τη θεωρείς γνωστή και αξιόπιστη. Anyway, αν και ξέφυγα, ε, για περισσότερες πληροφορίες και αποδείξεις όλων όσων είπα, είπαμε έτσι, μπε στην playlist του καναλιού ή στον επίσημο εισαγωγέα την Magnum και ασφαλώς μπορεί να βρει επιπλέον πληροφορίε και στον αντιπρόσωπο για τον ομό Αττική, τη Σιμώνη Χόμ. Και ήρθε η ώρα να πάμε στα σκληρά. Μικρούλι, έτσι. Μια χαρά. Ε, κοίτα εδώ. Μπαταρία 2 αμπέρ. Α, καλά. Τι να κάνει αυτό ρε Παναγιώτη με τα 2 αμπέρ. Ε, να σου πω πρώτα απ' όλα ότι παίρνει και μπαταρία το συγκεκριμένο μέχρι και 8 αμπέρ. Εδώ έχω την πεντάρα που την παίρνει μια χαρά. Παίρνει και 8 αμπέρ αλλά ήταν επιλογή μου για μείωση βάρους χρήσης, μιας και την μπαταρία των 2 αμπέρ, αυτός εδώ ο ταχυφορτιστής, ο δικός του, τη φορτίζει από το 0% στο 100% σε περίπου 10 λεπτά. Φορτίζει το κινητό σου με τους νέους ταχυφορτιστές στο 10 λεπτό πλήρως. Ε, για να καταλάβουμε λίγο και την αίσθηση του χρόνου, έτσι. Είπα βάρος όμως, άκουσέ με μάλλον, δες το λίγο, με βάρος σώματος κάτω από κιλό, στα 956 γραμμάρια ζυγισμένο και με την μπαταρία των 2 αμπέρ στα 393 γραμμάρια, το συνολικό βάρος είναι 1349 γραμμάρια ειδικά για μαραγκούς, ξυλουργούς που το χρησιμοποιούν λόγω ταχύτητας, έτσι, επειδή είναι αρκετά γρήγορα αυτά τα παλμικά τα κατσαβίδια, αλλά και της δύναμης, νομίζω πως με αυτό το μέγεθος και αυτό το βάρος και με αυτή την ταχύτητα φόρτιση είναι, είναι, όνειρο. Και πόσο μάλλον όταν έχεις να βιδώσεις πάρα πολλέ βίδες, που σημαίνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις και ένα φερόμενο βάρος αρκετά μεγαλύτερο, θα σε κουράσει πολύ γρηγορότερα. Και θα βιδώσεις και πολλέ και μεγάλε, ναι, δεν ξέρω πώ ακούστηκε και αυτό, μεγάλε βίδε, έτσι. Γιατί αυτό εδώ το πραγματάκι έχει 210 νιουτόμετρα ροπή στρέψη. Άρα 21 περίπου κιλά δύναμη την ώρα που πα να βιδώσει. Και νομίζω θα έχει γεννήσει και το βίντεο όπου θα το βλέπετε να καταφέρνει να βιδώνει συνεχόμενα, αφού πρώτα έσπασα δύο-τρει μύτες, εδώ, Μάγνεμ, μίλα λίγο με τον προμηθευτή σου, γιατί οι μύτες αυτές δεν κάνουν για τέτοιε δυνάμεις. Και αφού έβαλα μια δική μου μύτη που ήξερα ότι είναι πάρα πολύ γερή, κατάφερα να βιδώσει συνεχόμενα 10 βίδες, άκου λιγάκι, 6 Επί 160 σε αυτό το πολύ σκληρό και βαρύ μαδέρι και νομίζω κάπου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που ίσως να μην είναι για το συγκεκριμένο παλμικό, αλλά για μεγαλύτερα και γι' αυτό κάπου λέω ότι του έριξα ξύλο, κλείνω την παρένθεση. Αναρωτήθηκε λοιπόν κανείς γιατί η μπαταρία είχε μόνο μία γραμμή. Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι το είχα δοκιμάσει και off camera με αρκετέ βίδες, και δεν ήταν μόνο αυτή η δοκιμασία του. Το πήρα παραμάσχαλα και κατέβηκα στο αυτοκίνητο βάζοντα του έναν αντάπτορα από ένα τέταρτο ίντσας που είναι η προδιαγραφή του, σε ένα δεύτερο ίντσα, σε μισή ίντσα, ε, για να δοκιμάσω εάν μπορώ να ξεβιδώσω τα μπουλόνια του αυτοκινήτου μου. Και νομίζω ότι θα το βλέπετε να τα ξεβιδώνει πραγματικά σαν βούτυρο. Εδώ με άφησε παιδιά άφωνο. Άσε Παναγιώτη, τα είχε χαλαρώσει από πριν. Άσε κολλητέ, εσύ που το λε αυτό. Αυτά τα κάνει εσύ που είσαι πονηρό. Και για να μην αφήσω κανέναν με περίεργα ερωτήματα, Έσφιξα ξανά με μανέλα τα μπουλόνια και τα ξεβίδωσα ξανά. Πραγματικά για το μέγεθός του είναι πάρα πολύ δυνατό. Οκ okay, με τη δύναμη, αλλά κάτι σας έλεγα εγώ στην αρχή για ελβετικούς σουγιάδες και κάτι τέτοια. Για τη δύναμη θα βρεις και σε άλλα. Ε, λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο. Θα βρεις. Ε, πάμε να δούμε γιατί είπα από την αρχή ότι αυτό εδώ το πραγματάκι είναι ελβετικός σουγιάς. Και εδώ κάτω μας έχει δύο κουμπάκια, ε, ελπίζω να μου εστιάσει γιατί η γωνία είναι λίγο περίεργη. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο από την πρώτη σκάλα, νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε, θα το ζουμάρω, που μας γράφει A-S-C και μας το γράφει και εδώ πέρα πάνω. Το ξαναγυρίζω. Εστίασε καλό μου, ελπίζω να εστιάσεις. Λοιπόν, το A-S-C σημαίνει Auto Stop Control. Τι κάνει λοιπόν το παλμικό μας εδώ, μέσω ενός μικροεπεξεργαστή που έχει μέσα. Τι λέγαμε στην αρχή, ηλεκτρονικά καινοτομίε σχεδιασμένε διασμένες κατά του εργαλείου. Λοιπόν, εδώ τι κάνει, διαβάζει τη ροπή, τη δύναμη που σφίγγει τη βίδα και με το που καταλάβει ο μικροεπεξεργαστής ότι η ροπή, η δύναμη που δέχεται η βίδα φτάνει στο πικ, στην κορύφωση, Έρχεται και σταματάει. Οπ, σου λέει εδώ μεγάλε, ή θα σπάσει τη βίδα, ή θα κόψει το κεφάλι, ή θα κάνει ζημιά. Τώρα, εάν θέλει εσύ να συνεχίσει, απλά ξαναπατάς σκανδάλι και αυτό ξαναξεκινάει μέχρι το επόμενο πικ για να σε ξανακόψει. Αυτό λοιπόν το ASE, Pavla Auto Stop Control, είναι πολύ χρήσιμο και σε συνεργεία αυτοκινήτων κτλ. Γιατί όταν σφίγγεις για παράδειγμα τα μπουζόνια μιας πολλαπλής εξαγωγή. Με το που θα καργάρει η μηχανική, ξέρετε τι λέω, θα κόψει μόνο του. Έτσι, α, δεν θα σου το κόψει και β, σου δίνει τη δυνατότητα να πας μετά και να το σφίξεις ή να τσεκάρεις το μπουζόνι σου με ροπόκλιδο. Νομίζω το είδατε και στο βιντεάκι το πώς λειτουργεί και θεωρώ πως δεν θα βρείτε σε άλλο παλμικό αυτή τη λειτουργία. Εάν υπάρχει κάτι και δεν το γνωρίζω, Γράφτε με κάτω στην πραγματικά με ενδιαφέρει. Και για να τελειώσω με το ASE, πιστεύω πως είναι απόλυτα χρήσιμο και ασφαλές σε πολλούς απαγγελματίες. Και συνεχίζω με τι άλλο, με τον όρο ελβετικός σουγιάς. Με ακόμη μία επιλογή που και πάλι δεν νομίζω να τη βρείτε σε κάποιο άλλο παλμικό. Και τι είναι, να πατήσω λίγο ξανά τη σκανδάλη μου, να ξαναπατήσω μία το πάνω το κουμπάκι και να πάω εδώ στο D. Που δεν ξέρω αν θα μου εστιάσει πάλι, μου γράφει drill, μάλιστα, τρυπανή. Mm? Και τι μαγιά κάνει εδώ η Γιάννη, επειδή ξέρει ότι θα το πάρεις και θέλεις να προτρυπήσεις ξύλο για να περάσεις βίδες σου, θα περνάει και βιντεάκι που θα το βλέπετε, ή ακόμη και μέταλλο για να βάλετε κάποιο πλαίσιο, κάποιο αεραγωγό, ή ακόμη ακόμη κάποια άλλη μεταλλική ή άλλη επιφάνεια, γυψοσανίδα ή κάτι άλλο, παρατηρήσατε κάτι. Απενεργοποιεί τελείως μα τελείως τον παλμό και γίνεται απλό τρυπάνι για να μην σου σπάσει την επιφάνεια, ή το τρυπάνι. Φοβερό! Κατάλαβες γιατί το λέω ελβετικό σου γεια! Γιατί πολύ απλά το Auto Stop Control μαζί με την επιλογή του τρυπανιού σου λύνει τα χέρια από το να βγάλεις α κάποιο άλλο κατσαβίδι με καστάνια και β να πας να πάρεις άλλο εργαλείο για να κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή να πας στη βαλίτσα σου και να πάρεις το δράπανό σου, το κατσαβίδι σου ή κάτι άλλο. Έχει αυτό, το γυρίζω εδώ, παπ, το γυρίζω εκεί και έχω τα πάντα εδώ πέρα πάνω. Εντάξει με τη δύναμη, εντάξει με το auto stop control, εντάξει με το drill, καινοτομίε φοβερέ, δυνατό, το είδαμε. Αλλά με ταχύτητα τι γίνεται, ρε παιδιά. Είναι γρήγορο. Έχει αρκετέ στροφέ. Γιατί εμεί οι επαγγελματίε, οι ξυλουργοί κάποιοι άλλοι μηχανικοί, τα παίρνουμε γιατί είναι αρκετά πιο πολύστροφα από ένα άλλο απλό μη παλμικό κατσαβίδι. Ένα κατσαβίδι όπως που κάτσε λίγο να το φέρω. Δεν θα Ένα δύο πραγματάκι είναι πολύ πιο γρήγορο, έτσι. Θα σας απαντήσω. Είναι και μάλιστα δεν είναι μόνο στα χαρτιά, δεν μας το λέει μόνο και η Όπως πάντα, κάνω, το έχετε καταλάβει σε όλα μου τα βίντεο, το μέτρησα και εδώ μπορώ να πω πως τα νούμερα που μας δίνει σε σχέση με τις μετρήσεις μου είναι σχεδόν απόλυτα. Και ξεκινάμε προδιαγραφή τις 1000 στροφέ που μας δίνει στον drill, όπου μου έβγαλε δύο στροφέ διαφορά, στην πρώτη σκάλα, ενώ στην πρώτη σκάλα η προδιαγραφή μας λέει 2600 στροφέ και η μέτρησή μου και εκεί ήταν σχεδόν απόλυτη με 2574 στροφέ το λεπτό. Ενώ στη γρήγορη τη σκάλα, που είναι θα έλεγα και στο up limit του ανταγωνισμού όπου μας δίνει 3.200 στροφές το λεπτό, η μέτρηση μου έβγαλε 3.154 στροφές και μάλιστα, επειδή είχα δίπλα και το δεσιμπελόμετρο, γιατί πάντα μου αρέσει να μετράω και το θόρυβο, ειδικά όταν μου δίνεται ως προδιαγραφή, η προδιαγραφή μας δίνει και η Young, χωρίς φορτίο, έτσι, γιατί αλλάζει ο θόρυβος όταν έχει φορτίο ή όχι, Άρα χωρίς φορτίο είναι στα 98 δεσιμπέλ και μου έβγαλε λιγότερο από 75 dB στο drill στις 1000 στροφές, μέχρι και 84 dB στην δεύτερη, τη γρήγορη σκάλα, με τις 3200 στροφές ένα λεπτό. Και επειδή δεν είναι το πρώτο εργαλείο της Γιάννη που μετράω, να πω ότι η Χιγιάννη σιγά σιγά μας αποδεικνύει ότι δεν παίζει ούτε με τα νούμερα που δίνει, αλλά ούτε και με τις προδιαγραφές της. Νομίζω τελικά το ξύλο το έφαγε και μόνο καλά λόγια έχω να πω, τουλάχιστον από αυτό που είδα εγώ και με το ζόρι που του έριξε. Γιατί του έριξε αρκετό ζόρι, πιστέψτε με. Ότι είναι ελβετικό σουγιά, νομίζω το είδαμε και αυτό με την πολυχρηστικότητα και με τα στήματα που έχει. Να συμπληρώσω όμω εδώ ότι το συγκεκριμένο εργαλείο έχει ειδικό σχεδιασμό και προδιαγραφέ. Προδιαγραφέ, έτσι ώστε να μην τρώει αυτή τη φορά ξύλο το χεράκι σου. Γιατί ο παλμός που περνάει σε σχέση με άλλα και πιστέψτε με έχω φάει πολύ συνεργείο στο κεφάλι μου, άρα έχω δοκιμάσει αρκετά, ο παλμός λοιπόν που σου περνάει είναι πολύ λίγος σε σχέση με τη δύναμη την οποία έχει. Φοβερό, απλά φοβερό grip με πολύ καλή ποιότητα ελαστικού και πλαστικού, ε, ασφαλώς Άλλο ένα σημαντικό πράγμα που αυτό εδώ το χέξα μπροστά ε, του ενός ετάρτου ίντσας είναι ότι έχει αυτόματο παπ, κουμπόμα. Έτσι, απλά για να το ξεκουμπώσω πρέπει να το βγάλω. Παπ, τόσο απλά. Και θα μου πείτε, το έχουν και άλλα. Ναι, αλλά υπάρχουν και πολλά, όπως λόγου χάρη πούντο. Με ακούσατε απομακρύνθηκα, άλλα παιδιά live είναι αυτά τα πράγματα Έτσι είναι ε, όπως αυτό εδώ το οποίο κοίτα εδώ Ενώ σε χέξα δεν θα πρέπει να τραβήξει για να μπει Και πιστέψτε με αυτή εδώ η ευκολία γλιτώνει αρκετό χρόνο στο τεχνικό έτσι Άλλη μια μικρή αλλά καινοτομία κι αυτή είναι ότι μπορούμε να επιλέξουμε εμείς Πότε θα δουλέψουμε με το LED φωτισμού το οποίο έχει Και νομίζω ότι το βλέπετε εδώ ε, και πότε όχι. Και θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Δουλεύεις μέρα, με ντάλα ήλιο και έξω. Πες μου ένα καλό λόγο να ανάβει το LED σε κάθε πάτημα της σκανδάλης. Για να σου τυνάξει το LED τα πέταλα μια ώρα αρχίτερα. Άρα τι έχουμε εδώ. Να το πατήσω λιγάκι πατώντας. Α, δεν ξέρω αν θα μου εστίασει. Ναι, οκ. Okay. Πατώντας λοιπόν αυτό εδώ το κάτω το κουμπάκι. Ανάβει το LED. Και κάθε φορά που εγώ θα πατήσω τη σκανδάλη μου... Αυτό θα ανάβει και νομίζω το βλέπετε, βλέπετε και το φωτισμό σε ένα πολύ μικρό βιντεάκι. Κάθε φορά λοιπόν που θα την πατήσω, αυτό θα ανάβει. Αν επιλέξω απενεργοποίηση, πατήσω δεν πατήσω, αυτό δεν πρόκειται να ανάψει. Τι άλλο, ε, για τις μπαταρίες νομίζω ότι μιλήσαμε στην αρχή, τα έχουμε ξαναπεί ούτως ή άλλως. Έτσι. Ε, πηγαίνετε δείτε και τα άλλα τα βιντεάκια. Για τους υπερταχύτατους φορτιστές τα έχουμε πει και αυτά. Ε, παιδιά δεν ξέρω. Προσωπικά, να σα πω κάτι, μάλλον όχι, όχι προσωπικά να σα πω κάτι, ε, αυτό που θα πω θα το πω πλήρη συνειδήση. Αυτό εδώ το εργαλείο πραγματικά το λάτρεψα, το αγάπησα. Για το μέγεθος, την πολυχρηστικότητα, ε, ε, είναι ελαφρύ, κάνει τα πάντα, είναι δυνατό. Ε, οπότε, προσωπική μου άποψη, το ξαναλέω, προσωπική μου άποψη, θα πάρω τον καφέ μου από εδώ και θα το βάλω εδώ, απόλυτα εδώ, απόλυτα στη φωτεινή πλευρά και στον Μάστερ Γιόντα. Από μένα άρα εδώ είναι ένα πεντακάθαρο ναι. Τώρα, εσείς νομίζω πως δεν χρειάζεται τη δική μου τη γνώμη, γιατί μέσα από όλες τις δοκιμές, τις εικόνες, τα βίντεο, σίγουρα είμαι σίγουρος ότι έχετε τη δική σας άποψη και δεν χρειάζεται να ακούσετε τι θα σας πω εγώ. Να πω επίσης για όποιον έφτασε μέχρι εδώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ ότι εάν τον ενδιαφέρει αυτό εδώ το συγκεκριμένο link θα υπάρχει στην περιγραφή ε, μπορεί να πάει στη συμμόνιχο και μάλιστα από ό,τι ξέρω παίζει και μια πολύ καλή προσφορά το τελευταίο διάστημα είτε μόνο του ως σώμα είτε σαν πακέτο με την μπαταρία την 2A και το ταχυφορτιστή που βγαίνει νομίζω αυτό εδώ το πακετάκι αν δεν απατώ με μπορεί να κάνω και λάθος έτσι 2,60, 2,70, 2,80. Δείτε το, μπείτε κάτω. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, ε, κρατάω τον ελβερτικό μου σουγιά και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πω για. Παιδιά, μέχρι το επόμενο βίντεο, για χαρά. Τα λέμε. Bye.